Θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι όντες βαθμολογικά διάφοροι, αλλά ουσιαστικά όχι. Ξέραμε ότι αυτό το μάτς δεν θα καθόριζε κάτι βαθμολογικά, αλλά θα επιβεβαίωνε το χαρακτήρα της ομάδας μας και γι' αυτό παίξαμε, μια ομάδα που παλεύει όλα τα παιχνίδια. Και κουβαλώντας την προηγούμενη νίκη που μας κράτησε στην κατηγορία, ήρθαμε, δεν θα πω αδιάφοροι γιατί δεν ήμασταν αδιάφοροι, ήρθαμε λίγο πιο χαλαροί και σε αντίθεση με τον αντίπαλο που ήθελε πάση θυσία τη νίκη για να διατηρήσει τις όποιες ελπίδες για την παραμονή. Ναι, και δεν παρατάμε τα παιχνίδια. Θέλουμε να διασκεδάσουμε στα εναπομείνα τα παιχνίδια και τις εντυπώσεις και να παίξουμε ποδόσφαιρο και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Και βασικά να δώσετε χρόνο σε μικρούς ηλικία από τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω χρόνο έχουν πάρει όλοι οι ποδοσφαιριστές. Έχουμε κάνει μια διατήρηση και μια διαχείριση του ρόστερ που χρειάζεται και αυτή. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά σήμερα για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνανε. Μια νίκη η οποία ήταν μονόδρομος για μας, αν θέλουμε να ζητήσουμε τις ελπίδες που μένουν για να σώσουμε την κατηγορία. Από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90 παλέψανε, δώσανε όλες τους δυνάμεις ώστε να μπορέσουμε να κατακτήσουμε τους 3 βαθμούς. Ξέραμε ότι σήμερα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, μια ομάδα απέναντι το Σούλη που είναι από τις πολύ καλές ομάδες, τις πολύ με ποιότητα ομάδες στον Όμιλο. Και το έδειξε σήμερα με το παιχνίδι τους. Καταφέραμε, πήραμε τους 3 βαθμούς και συνεχίζουμε με τις ελπίδες που απομένουν να παλέψουμε ακόμα 2 παιχνίδια που έχουμε. Με ό,τι προβλήματα κουβαλάμε εδώ και πολύ καιρό και τα γνωρίζετε καλά κι εσείς, τα παιδιά δίνουν τον καλύτερό τους αυτό, κάνουν υπερπροσπάθεια και θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος. Πιστεύω ότι δεν αξίζει στην ομάδα της Καλλιθέας η θέση που βρίσκεται σήμερα. Το δείχνουν αυτά τα παιδιά, έχουν μείνει 12-13 παιδιά και παλεύουμε με ό,τι δυνάμεις μας έχουν απομείνει. Και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια μπορεί στο τέλος να μας δικαιώσει όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μπορώ να πω ότι είναι το παιχνίδι το οποίο θα καθορίσει τα ποσοστά που έχουμε για να σώσουμε την κατηγορία. Μια ομάδα η οποία είναι πρωτοπόρος σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Σίγουρα το θέλει το παιχνίδι, όσο και εμείς. Και πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι, αν θα είμαστε νικητές, θα έχουμε πολλά ποσοστά για να σώσουμε την κατηγορία. Θα ετοιμαστούμε και θα διεκδικήσουμε τους 3 βαθμούς ώστε να πανηγυρίσουμε στο τέλος όλοι μαζί τη σωτηρία της ομάδας. Να δώσω συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα, και για την πορεία της στο πρωτάθλημα. Σήμερα νομίζω παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, βάλαμε 2 γκολ, διαχειριστήκαμε πολύ καλά το παιχνίδι. Είχα μια πολύ καλή εικόνα. Τώρα κοιτάμε τα επόμενα παιχνίδια, τα επόμενα 2, να τα πάρουμε, να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε για να μπορέσουμε να σωθούμε και αν μας ευνοήσουν και τα αποτελέσματα, να τα καταφέρουμε. Για αυτές είναι ακόμα την κοινή πως θα δούμε σε σένα, αναπτέρωση και κουβέντε και αναπτέρωση ελπίδων για παραμονή στην κατηγορία. Εν όψη ενός παιχνιδιού αρκετά δύσκολου με τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος. Ναι, πήραμε ψυχολογία και από τη Σιάτιστα και φάνηκε και σήμερα, νομίζω παίξαμε αρκετά καλό ποδόσφαιρο. Προσπαθήσαμε πολύ, με μια πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, νομίζω είμαστε έτοιμοι να παίξουμε την Κυριακή και να κερδίσουμε.